Καλησπέρα. Λοιπόν, τι έχει αλλάξει? Η Λευκοσία στο παρελθόν δεν συνεννούσε με την συμμετοχή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών σε αυτές τις άτυπες συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών και περίμενε να δει βήματα από την Τουρκία για να συνενέσει. Τώρα ανάψαμε πράσινο φως. Τι συμβαίνει ακριβώς? Πάσχει από το Γεραπετρίδιο σύνδρομο. Των υποκλήσεων. Έτσι, η πολιτική του εξευμενισμού είναι η πολιτική των υποκλήσεων. Και θα εξηγήσουμε τι συνέβη στη συγκεκριμένη σύνοδο. Πρώτον, η απόφαση αυτή έχει ληφθεί από τον Ιούλιο. Άρα δεν είναι μια απόφαση που ληφθήκε τις τελευταίες ώρες. Και ενθυμίζουμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξέδωσε μια ανακοίνωση, στην οποία τον Ιούλιο έλεγε ότι θα ήθελε να δει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στο άτυπο συμβούλιο. Ερώτηση πρώτη. Ή ο Συναγερμός γνώριζε και θέλε να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα που ήταν προδιαγεγραμμένο, ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το σφύριξε στο Δημοκρατικό Συναγερμό και σε άλλους για να αποκτήσει εσωτερική πολιτική νομιμοποίηση στις νέες υποκλήσεις προς την τουρκική πλευρά. Ό,τι και να συμβαίνει, η ουσία είναι η εξής, ότι αυτή η σύνοδος, η άτυπη, στις 28 και 29 θα γίνει στις Βρυξέλλες. Ξέρετε γιατί? Διότι είναι σύσκεψη υποδιαμαρτυρία. Κανονικά η σύσκεψη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών θα έπρεπε να γίνει στην Ουγγαρία, όπου είναι η προεδρεύουσα χώρα. Που είναι ο κύριος Όρμπαν εκεί. Ο κύριος Όρμπαν όμως, χωρίς να ρωτήσει τους 26, ανέλαβε δική του πρωτοβουλία για να επισκεφθεί και να έχει επαφές στη Ρωσία, στην Κίνα και στον οργανισμό τουρκογενών χωρών, όπου το ψευδοκράτος συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητού. Άρα, ο κύριος Μπορέλ θύμωσε, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι θύμωσαν. Και γιατί θύμωσαν? Θύμωσαν, όπως είπαν, διότι ο κύριος Όρμπαν, χωρίς τη δική του άδεια, κάθεται να συζητά με εισβολέα. Ερώτηση. Δηλαδή, γίνεται μια σύνοδος υποδιαμαρτυρία γιατί ο κύριος Όρμπαν κάθισε να συζητήσει με εισβολέα και δεν το δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση καλούν το δικό μας εισβολέα να κάτσει στο τραπέζι για να μας πει τι? Να αποδείξουμε μετά από 50 χρόνια ότι η τουρκική πλευρά είναι αδιάλλαχτη? Εάν έχουν περάσει 50 χρόνια για να αποδείξουμε την τουρκική αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς, τότε θα πρέπει η πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου να παραδεχτεί την αποτυχία της και να πάει σπίτι της. Πόσο δε μάλλον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εάν θέλει να αποδείξει την τουρκική αδιαλλαξία, θα πρέπει να αποδεχτεί ότι για να υπάρχει αυτή η ανάγκη, ευθύνεται ο ίδιος, διότι ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος για 10 χρόνια και υπουργός εξωτερικών. Έχει δημιουργηθεί ένα ενοχικό σύνδρομο, το οποίο μας επιβάλλει ότι πρέπει να είμαστε υπόλογοι της Τουρκίας. Ερώτηση τώρα. Και τι θα τους πει στο τραπέζι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών νέο, το οποίο δεν γνωρίζουν? Αποκαθάρουν τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ή όχι? Και ας υποθέσουμε ότι ο κύριος Φιντάν επαναλαμβάνει όσα επαναλαμβάνει, ο οποίος ενδεχομένως να τα επαναλάβει με πιο ευγενικό τρόπο, διότι δεν είναι βλάξ. Εκτός του ότι μπορεί να τα πλασάρει και όπως εκείνη τη στιγμή, διότι δεν τους πολυπολογίζει και το έχει αποδείξει. Ωραία. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της Λευκωσίας, εφόσον θα διαπιστώσει ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει καλή πρόθεση, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα τις επιβάλλουν κυρώσεις? Γιάννο, πώς θα περιγράφεις? Πρώτον, μιλάμε για μέγιστη υποκρισία. Είναι υποκριτικό με τη σύγκριση που γίνεται με τη Ρωσία και την εισβολή στην Ουκρανία και με τον Τούρκο εισβολέα εδώ. Και δεύτερον, μήπως και παγιδευόμαστε τελικά σε μια διαδικασία? Δηλαδή, αν ο κύριος Φιντάν πει τα ίδια, τι θα γίνει μετά? Θα ξεκινήσει blame game? Τι θα αυτό γίνει μετά? Θα επιβληθούν κυρώσεις? Δεύτερο, προσέξτε, εμείς θυμώσαμε με τους Ούγγρους, με την Ουγγρική Προεδρία, γιατί συμμετείχα στη διαδικασία, στα κόλπα της Τουρκίας, για την αναβάθμιση του ψευδοκράτους, εφόσον οι κατοχικές αρχές συμμετέχουν στον οργανισμό των τουρκογενών κρατών ως παρατηρητές. Και από τη μια θυμώσαμε και από την άλλη καλέσαμε ποιο? Τον εισβολέα μας. Ωραία. Ερώτηση τώρα. Αν εσείς είσαστε ξένος, τρίτος, τι είναι η Τουρκία για μας? Φίλη χώρα ή εισβολέας? Αφού είναι εισβολέας, γιατί τον καλέσαμε τη στιγμή που αποκλείουμε και κατηγορούμε τη Ρωσία
για χώρα εισβολέα. Στην επόμενη σύνοδο θα αναλάβει πρωτοβουλία η Κυπριακή Δημοκρατία να καλέσει τη Ρωσία να ακούσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας τις απόψεις της Ρωσίας. Κατά την άποψή μου, έχει προσφέρει πολλά η Ρωσία στην Κύπρο και θα ήταν υποχρέωση, μια έντιμη κίνηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Υπουργό Εξωτερικών, κατά ανάλογο τρόπο να επιμείνουν ότι θα πρέπει να καλέσουν τη Ρωσίδα. Ή θα πει κάποιος ότι εάν εμείς λέγαμε για άλλη μια φορά όχι, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα κατέβαζαν τις προβοσκίδες τους. Ας τις κατεβάσουν. Ερώτηση, υπάρχει όμως ακόμα μια ερώτηση. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, Τουρκία λέει δεν μας αναγνωρίζει. Σωστό. Ο κύριος Κόπος θέλει κιόλας, αν γίνεται, να συνομιλήσει με τον κύριο Φιντάν για το Κυπριακό στις Βρυξέλλες. Ωραία, ναι. Το δέχομαι. Όταν θα γίνει η συζήτηση, η Τουρκία έχει εκδώσει μια δήλωση το 2005 που λέει ότι εγώ αυτούς δεν τους αναγνωρίζω. Ωραία. Άρα μας θεωρεί ανύπαρκτους. Και εμείς οι ανύπαρκτοι, τι αποδεικνύουμε, ότι δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερο, αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μια κριτική ρητορική. Πάμε στην ουσία. Ο κύριος Κόμπος όταν θα καθίσει στο τραπέζι, πρακτικά θα ζητήσει από τον Τούρκο πρόεδρο, από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, να διευκρινίσει εάν αναγνωρίζει τον ίδιο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο σύνολό του. Στο σύνολό της. Θα σας πω γιατί. Διότι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο κύριος Φιντάν, θα πρέπει να σεβαστεί όχι μόνο εμάς, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι λένε οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενετάχθη ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με απόκληση του κοινοτικού κεκτημένου στο Βόρειο Τμήμα λόγω κατοχής. Και δεύτερον, υπάρχει αντιδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή που δεσμεύει όλους, ότι θα πρέπει η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα, στο τραπέζι, για να τελειώνουμε, θα γύρει αυτό το θέμα ο κύριος Κόμπος, δηλαδή θα τον ρωτήσει ευθέως, κύριε, με αναγνωρίζεις ή δεν με αναγνωρίζεις? Διότι ο κύριος Φιντάν τι αξιώνει? Αντί να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, αντιστρέφει το παιχνίδι, καταργεί την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τους κανόνες της, τις αρχές και αξίες της, και λέει να αναγνωρίσετε εσείς το ψευδοκράτος. Ωραία. Αυτό θα θεωρηθεί, ρώτηση τώρα, ουσιαστική διπλωματική αγένεια από τον κύριο Κόμπο, αν υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία? Η άποψή μου είναι ότι αγένεια θα είναι προς τον εαυτό του, προς την Κυπριακή Δημοκρατία και προς εμάς, εάν την ώρα που κάτσει στο τραπέζι δεν ρωτήσει ευθέως πρώτον εάν αναγνωρίζει η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία, διαφορετικά δεν έχει θέση στο τραπέζι. Δεύτερο, εάν θα αποχωρήσει πλήρως ο τουρκικός στρατός, διαφορετικά δεν έχει θέση στο τραπέζι. Και τρίτον, εάν θα αποκατασταθεί η παραβιαστήσα έννομος τάξης, η οποία παραβιάστηκε από τον τουρκικό στρατό το 1974, διαφορετικά η Τουρκία δεν έχει θέση στο τραπέζι. Γιατί δεν τονίζουμε αυτά? Διότι ναι, ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για απελευθέρωση. Η αποδοχή των τετελεσμένων της εισβολής, δηλαδή της δημιουργίας συνιστώντος κρατηδίου στο Βορρά, είτε στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας ή μιας συνομοσπονδίας ή κάτι μίξ, δεν αποτελεί απελευθέρωση. Άρα έχει τολμηρή επιλογή ο κύριος Κόμπος εκεί, να ζητήσει ακριβώς αυτές τις τρεις διευκρινήσεις για να δούμε τι θα απαντήσουν και για να δούμε αν μετά οι Ευρωπαίοι και εμείς ζητήσουμε κυρώσεις. Διότι αν δεν ζητήσουμε κυρώσεις, ξέρετε τι θα τους πει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας? Άντε, γεια. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. 19 χρόνια συμπλήρωνονται, κυρίες και κύριοι, σήμερα από την αεροπορική